Πατριωτικό μακελιό της Τρίτης άνοιξε ο βρώμικος ασκός του αιώλου και βγήκαν οι πομπές τους στο φως. Σε κατοστάρια και διακοσάρια κότερα μεγαλοκαπιταλιστών της ντόπιας ολιγαρχίας, αλλά και στις βίλες λοποδητών φοροφυγάδων της λίστας Λαγκάρντ, τηλούφαρε το περσινό καλοκαίρι μετά τους 101 νεκρούς στο μάτι ο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της χρεοκοπημένης Ελλάδος. Ήταν αγιάτρευτος ο πόνος του και τον έπνιξε στο ακριβό ουίσκι και στα πανάκριβα κουβανέζικα πούρα. Στο νησί των Καραβοκύριδων, στοιχείο είπε να ξεκουραστεί λιγάκι και ο κατάκοπος Καραμαλής, τον Ουζερή της Ραφίνας, αγκαλιά με τον εφοπλιστή Προκοπίου που αγόραζε επαύλης και ξεχνούσε να τις δηλώσει στην εφορία για να μην πληρώνει φόρο ακίνητης περιουσίας. Και έρχεται το μεγάλο ξεκατίνιασμα. Ξαναχτυπάει πρώην αραβωνιάρα του υποψηφίου δήμαρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, ρίχνοντας φαρμακερές μπηχτές κατά τη Σία Κοσιόνη. Αναμένονται εξελίξεις με τις οποίες θα γελάσει και θα κλάψει ο κάθε επικραμένος. Στο μακελιό της Τρίτης.